Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω εσένα ως σκηνοθέτηδα, τι είναι αυτό το οποίο σου προκάλεσε το ενδιαφέρον για να επιλέξεις το συγκεκριμένο έργο να το σκηνοθετήσεις. Η γραφή του και το πόσο επίκαιρο, πόσο σύγχρονο και πόσο επίκαιρο δυστυχώς είναι το θέμα του. Αυτό μόλις το διάβασα με έκανε να θέλω οπωσδήποτε να το ανεβάσω. Είναι ένα κείμενο που μας αφορά άμεσα και δυστυχώς όχι μόνο την Ελλάδα. Αφορά από ό,τι φαίνεται και την υπόλοιπη Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Γιατί με αφορμή αυτόν τον άνθρωπο που δουλεύει στα ΜΑΤ, θίγει το θέμα της βίας και του αέναου αυτού κύκλου που δεν σταματάει ποτέ. Εσάς σας συνειδητοποιούς το ίδιο πράγμα σας τράβηξε στο έργο. Νομίζω ότι πέρα από αυτά που είπε, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο με κέντρισε εμένα πολύ. Είναι το πάντρεμα που κάνει με το σινεμά. Δηλαδή υπάρχει μια ζωντανή κάμερα και διαφοροποιεί τα μεγέθη. Οπότε αυτό έχει τουλάχιστον υποκριτικά εξαιρετικό ενδιαφέρον για να μπορέσεις να τα κουλαντρήσεις. Πότε θα είναι για την κάμερα πολύ κοντά, πότε θα είναι για το θεατή και όχι για την κάμερα, πότε θα είναι και για τα δύο μαζί. Και σημειωτέων ότι εδώ δεν είναι αδύνατο, ας πούμε, να υπολογίσεις ότι ο ήχος ανήκει και στην απόσταση. Η απόσταση είναι συγκεκριμένη. Οπότε ο ήχος είχε τέτοιου είδους ενδιαφέροντα, ναι, υποκριτικά ενδιαφέροντα, γιατί είναι εγγενώς είναι μέσα, δηλαδή δεν είναι εφεύρημα. Δεν το έκανε η Κατερίνα επειδή το είδε κάπως έτσι. Είναι από το έργο γραμμένο. Και μαζί με όλα αυτά μπαίνει και αυτό, ναι. Ναι. Η Άρτεμις τώρα κάτι θα θέλει ίσως να μας πει. Το έργο είναι το πρώτο που σε κερδίζει και μετά η συνθήκη κάτω από την οποία θα εργαστείς, φαντάζομαι, δηλαδή που θα συναντηθείς οι Οι άνθρωποι, άνθρωποι ναι. Αυτό που που λέμε, αυτό θα είναι, λέει αυτό που λέμε, ας συμπράξεις. πούμε, ότι έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία, Επικοινωνία, επικοινωνία και αυτό φαίνεται στην παράσταση. Λέγεται πολύ, αλλά δεν είναι αλήθεια, ας πούμε, είναι πραγματική. Να ρωτήσω τώρα για τον ή τον Ισπανό, τον συγγραφέα, τον Φέλιξ Εστέρ. Έχει γράψει κάποια άλλα έργα, Ναι. έχει κάποια συγκεκριμένη θεματολογία. Έχει, Είναι είναι ένα ηθοποιός από ό,τι σύγχρονο. Είναι και έχω διαβάσει. ηθοποιός Ναι. και, έχει, και θεατρολόγος και διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Έχει μια δική του ομάδα στο πανεπιστήμιο και μάλιστα έχει γράψει αρκετά έργα. Και είναι το πρώτο έργο του που μεταφράστηκε και παίζεται στην Ελλάδα. Μάλιστα πριν από ένα μήνα ήταν κοντά μας. Το Δεκέμβρη δε ανέβηκε έργο του, το τελευταίο του έργο, στο Εθνικό Θέατρο στη Μαδρίτη, πάλι με δύο άτομα και μάλιστα από ό,τι ο ίδιος μας είπε και με διαφορετικό φινάλε. Δηλαδή μπορούσε κάπως το κοινό να επιλέξει το φινάλε ή να διαμορφώσει το φινάλε. Εφτά διαφορετικά. Επτά διαφορετικά φινάλε. Τι Ναι, λένε. επτά διαφορετικά φινάλε. Ανάλογα με το αν μία μπάλα μπαίνει σε ένα Πώς, ναι, μπάσκετ στο καλάθι, πώς και αυτό. διαφοροποιείται η εξέλιξη η οποία, ναι, κάπως έτσι το έχει κάνει. Δεν το έχουμε διαβάσει. Ναι. Δεν ξέρουμε. Στο έργο καυτηριάζεται και σωστή σας απευθύνεται αυτό. Η τυφλή υπακοή σε διαταγές και ότι ακόμα ηθικά κάποιος δεν αποποιείται των ευθυνών του αν απλώς υπακούει σε εντολές. Το ερώτημα είναι το εξής. Πραγματικά πιστεύετε ότι ένας οποιοδήποτε κρατικός μηχανισμός, είτε είναι δημοκρατικός, είτε είναι δικτατορικός, είτε είναι φασιστικός, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς οι καταστατικοί του μηχανισμοί να υπακούν τυφλά σε εντολές. Ιδιαίτερα η αστυνομία και ο στρατός του, Ναι. Ερωτήσεις. Θέλει λίγο σκέψη. Για μένα δεν θέλει καθόλου. Αλλά επειδή προηγούνται οι κυρίες, Όχι, δεν έχει για θέμα. μένα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τετελεσμένο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε ο στρατός, κανένα σώμα, εάν δεν υπακούει τυφλά σε εντολές. Διότι αν ισχύσει η δημοκρατία στα σώματα, δεν υπάρχει σώμα. Δηλαδή, ποιος θα σκεφτεί και να γίνει τι, και ποιος θα το εκτελέσει. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη δίδεται αποκλειστικά και μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την εντολή, όχι σε αυτούς που την ακούν την εντολή και την... Γιατί αν μπει η σκέψη εκεί, τότε διελύσει το σώμα. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι τέτοια, εγώ θυμάμαι και από το στρατό που πήγα,
είναι τέτοια ώστε να υπακούς τυφλά στις εντολές που δίνονται. Φταίνε λοιπόν πάρα πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι προείστανται και δίνουν την εντολή. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι ψηφίζουμε. Εγώ το ρώτησα, ξέρεις, πριν μου απαντήσετε κι εσείς, ότι σκεφτόμουν, ας πούμε, από τον Εσχύλο ήδη, τον Προμηθέα, τον καρφώνουν στο βράχο η βία και το κράτος. Ναι. Δηλαδή, ακόμα από την αρχαιότητα, βία και κράτος ήταν συνώνυμα και όχι ξεχωριστά πράγματα. Είναι ενδιαφέρον το έργο, εν πάση περιπτώσει, σε βάζει σε τροφή για σκέψη. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει αναγωγή, έχει και μεγάλη αναγωγή σε στοιχεία τραγωδίας, ασφαλώς, στη σύγκρουση και σε πάρα πολλά σημεία έχει. Τώρα το θέμα είναι και της προσωπικής ευθύνης, την άποψη της επιλογής, δηλαδή τι επιλέγεις να κάνεις στη ζωή σου. Επιλέγεις να είσαι με αυτές τις ομάδες καταστολής, άρα και αυτό έχει μια ευθύνη προσωπική. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που χρειάζεται αυτές τις, όπως λέμε και από τα αρχαία χρόνια, και αντί να επιδιώκουμε να βγάζουμε τα όμορφα στοιχεία που έχουμε μέσα μας, δυστυχώς αυτό το κομμάτι της βίας, της εξουσίας, το παιχνίδι, της κατάκτησης, σε ένα τόσο εφήμερο χρόνο ζωής, θεωρώ ότι είναι από μόνο του μάταιο, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Μιλάμε πολύ για τη βούληση, την προσωπική βούληση, και αυτό απαντάει σε αυτό που κατέληξε ο Βάμπης, ότι τελικά πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τι ψηφίζουμε. Όχι, προφανώς, και μερικά πράγματα θέλουν μια οργάνωση που σημαίνει ότι κάπου πρέπει να υπακούν, αλλά μετά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχουμε και σαν μονάδες, όχι μόνο σαν σύνολο. Οπότε επιλέγουμε και υπάρχουμε και υποστηρίζουμε τελικά και φτιάχνουμε, διαμορφώνουμε εμείς μια κοινωνία. Το θέμα είναι τι κοινωνία θέλουμε. Ναι, και σκεφτόμουν ότι σε αυτό το ερώτημα βάζει και άλλα ζητήματα το έργο που είδα, παρακολουθώντας το, γιατί ξέρεις, ο θεατής, ας πούμε, κάνει σκέψεις βλέποντας ένα έργο, ξέρετε, και τις προθέσεις και του σκηνοθέτη και του συγγραφέα και τον οποιονδήποτε. Το ζήτημα είναι το εξής, λοιπόν, το σύστημα οξυθεί τους ανθρώπους στη βία, αυτό βγαίνει, αλλά ταυτόχρονα το ερώτημα που βγαίνει ιδιαίτερα προς το τέλος, από την αντίδραση του Μπάζου, δεν χρειάζεται να το περιγράψουμε, είναι μέσα. Βγαίνει το ερώτημα, είναι νομιμοποιημένη η βία από την πλευρά αυτών που, των καταπιεσμένων, ας πούμε, κατά της εξουσίας. Δηλαδή όταν ο Μπάσος κάνει αυτό που κάνει προς το τέλος, ας πούμε, ναι, είναι νομιμοποιημένη η βία του απέναντι στην εξουσία. Καταρχήν δεν το κάνει, δεν ξέρουμε αν το κάνει. Δηλαδή αυτό είναι ένα ερώτημα, δεν πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τοποθετούνται ερωτήματα, τα οποία ερωτήματα δεν παίρνουν απαντήσεις από το έργο. Καλεί το θεατής να τις δώσει. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε κάτι ή δεν το έκανε κάτι. Το γεγονός είναι ότι ως δεδομένο από το έργο το ίδιο, ότι καταστέλλονται διαμαρτυρίες. Ο μηχανισμός λειτουργεί για να κατασταλούν διαμαρτυρίες. Οι οποίες, εντάξει ρε παιδί μου, λέει συγκεκριμένα, βγήκαν στον δρόμο για να υπερθυμίσουν στους κυβερνώντες ότι η εξουσία τους υπάγεται στη λαϊκή βούληση. Δεν έφταγαν σε τίποτα. Η κόρη του δεν έφταιγε σε τίποτα. Και το ερώτημα είναι αυτό. Πώς χρησιμοποιείς τελικώς τα σώματα τα οποία έχουν ιδρυθεί για να μπορέσουν να εφαρμόσουν την τάξη. Να εξασκήσει και βία ο διαδηλωτής ή όχι. Δεν θέλονται τέτοια ζητήματα, ναι, στο τέλος, ας πούμε. Βεβαίως τοποθετούνται τέτοια ζητήματα, αλλά η ιστορία είναι το πώς χειρίζεται αυτά τα σώματα η εκάστοτε κυβέρνηση. Κοιτάξτε, θέλω να συγγνώμη που τρώω το χρόνο. Όχι, καλέ, τι. Διάβασα, παρά το γεγονός ότι ζούσα, ας πούμε, τότε, αλλά εντάξει, ήμουν πιτσιρικάς, δεν τα θυμάμαι, ότι ο Μαρκεζίνης είχε σκεφτεί πρώτος την δημιουργία των ΜΑΤ. Δεν το πραγμάτωσε. Γίνεται μεταπολίτευση και έρχεται ο Καραμαλής, ο οποίος και το πραγματώνει. Έτσι. Δημιουργεί τα ΜΑΤ. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και ο Μαρκεζίνης είπε μετά ότι αν είχε προλάβει η δικτατορία να δημιουργήσει τα ΜΑΤ, δεν θα είχε συμβεί το Πολυτεχνείο. Άρα, είναι μια δύναμη
την οποία την έχεις, πώς τη χρησιμοποιείς? Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η καταγγελία του έργου. Εκεί βαράει πάρα πολύ άσχημα μέσα στο μενδούλι. Γι' αυτό και βλέπουμε και την πλευρά, από τις πολύ λίγες φορές που βλέπουμε την πλευρά του ίδιου του Μπάτσου. Ναι. Ποια είναι η δική του πια αγωνία. Που βεβαίως, είναι αυτό οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Βλέπει και εκείνος την αλήθεια, όταν πια με έναν τρόπο τυφλώνεται, δηλαδή χάνει τη δουλειά του, χάνει το παιδί του, χάνει όλα όσα, τις ψευδαισθήσεις πάνω στις οποίες, όχι το παιδί, εννοώ τη δουλειά, που είναι μια ψευδαίσθηση πάνω στην οποία χτίζεται μια ζωή. Και εγώ ήθελα να πω και το άλλο, ότι εντάξει, αν πεις ότι έχουν ένα λάθος, είναι το λάθος που, και κατά τη δική μου γνώμη, χωράει πολύ κουβέντα, είναι ότι επέλεξαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το άλλο λάθος δεν βλέπω άλλο λάθος. Αυτό ναι, εντάξει, μπορεί, χωράει κουβέντα, μπορεί να το κουβεντιάσουμε πολλές ώρες. Επίσης, και πάνω σε αυτό το θέμα, δεν είναι πάρα πολύ φυσικό όταν ακούς τη λέξη μπάτσος ή όταν βλέπεις την εικόνα του, αυτομάτως είσαι σε μία, και εσύ σε μία στάση άμυνας που μπορεί να σε οδηγήσει σε μία επίθεση. Έτσι. Δηλαδή η βία φέρνει βία, και αυτό είναι που δεν τελειώνει ποτέ και δεν σταματά πουθενά σε όλες τις μορφές. Εγώ θεωρώ ότι με αφορμή το έργο δεν είναι μόνο η βία που έχουμε όταν βρισκόμαστε σε μία διαδήλωση. Αν το ανοίξουμε το πεδίο, είναι η βία που πια στις μέρες μας καθημερινά δεχόμαστε από πάρα πολλές πλευρές. Είτε είναι άμεσα σωματική, είναι αυτή η ψυχολογική βία, η διαρκής ενός φόβου που μας χαλιναγωγεί. Και μπορώ να πω ότι και αυτό, αυτή η μορφή της βίας είναι πολύ χειρότερη. Πάντως είναι αυτό που ανακαλύπτει στην τελευταία σκηνή η κόρη, και μονολογώντας υπογραμμίζω ότι δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τη βία δίχως βία. Που εκεί είναι ένα κομμάτι που τη κόβονται τα φτερά. Δηλαδή ναι, ελπίζουμε μέχρι τέλος ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι. Και τελικά αυτό που κληρονομούν είναι βία. Η απάντηση στη βία είναι βία. Υπομονή και διάλογος είναι το ζητούμενο, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Και δεν είναι ευχάριστο. Η βία είναι η μορφή της ιστορίας, έλεγε ο Μάρξ επί ευκαιρία, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πώς επηρεάστηκε και από τη σκηνοθεσία, αλλά και από το δικό σας παίξιμο, τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή, τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, η βία, η αστυνομική ήταν κάτι το απίστευτο. Από τις πλατείες μέχρι οποιαδήποτε απεργία ή διαμαρτυρία, η βία είναι κάτι το απίστευτο. Πόσο αυτό επηρέασε τόσο τη σκηνοθεσία, όσο και το δικό σας παίξιμο, σαν ηθοποιή? Τη σκηνοθεσία και την επιλογή την επηρέασε αμεσότατα, άμεσα. Δηλαδή, πια είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να υπάρχει η απόλυτη καταστολή της άλλης άποψης, άμα τη εμφανίσει της. Δηλαδή, δεν προλάβαινες να διαμαρτυρηθείς, δεν υπήρχε. Δεν σου δινόταν κανένα περιθώριο. Αυτό επηρέασε πάρα πολύ και την επιλογή. Και του έργου και, και βεβαίως και τη σκηνοθεσία πάρα πολύ. Για μια βαθιά καταγγελία όλων αυτών των γεγονότων που δεν έχουμε κοντή μνήμη. Έτσι, τα θυμόμαστε πολύ έντονα. Ότι δεν τολμούσαμε να βγούμε να διαμαρτυρηθούμε. Πριν καν βγούμε είχε κοπεί. Αυτό ναι, μας επηρέασε πάρα πολύ. Εμένα τουλάχιστον με επηρέασε πάρα πολύ. Ξέρετε, εδώ τώρα εγώ ψιλομπερδεύομαι. Λειτουργήσε για μένα αυτό όταν διάβασα το έργο. Δηλαδή, όταν το πρωτοδιάβασα, λέω, είναι ένας τρόπος για να καταγγείλεις 2-3 πράγματα, τα οποία 5-10 πράγματα που έχει μέσα το έργο. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι για μένα, ότι εγώ τον άνθρωπο προσπαθώ να προσεγγίσω. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, λέγονται πολλά πράγματα μέσα στο κείμενο, αλλά η γωνία από την οποία εγώ το βλέπω είναι η γωνία η ανθρώπινη. Δεν είναι η καταγγελία η οποία γίνεται ή δεν γίνεται. Εάν παραδείγματος χάρη συνέβαινε κάτι διαφορετικό από ό,τι εμφανίζεται στο έργο να συμβαίνει, η ψυχολογία του θα ήταν διαφορετική και οι αποφάσεις του διαφορετική. Ως έτσι λοιπόν προσπαθώ να το δω. Όχι αυτό το έργο, μόνο όλα τα έργα. Την ανθρώπινη πλευρά του.
Πάνω σε αυτό, θα πω ότι εμένα μου είχε κάνει αυτή η εικόνα, η φοβερή εικόνα που θυμόμαστε όλοι, να πηγαίνουμε ένα λουλούδι στην ασπίδα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Και επίσης, όπλο μαζί των πολιτών, και όπλο ναι, μαζί. Αυτές και αυτές οι κινήσεις ότι είμαστε, δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε ακριβώς, οι άνθρωποι. Ακριβώς. Και δυστυχώς όλη αυτή η κατασκευή που βιώνουμε μας κάνουν να είμαστε συνέχεια απέναντι ο ένας στον άλλον και δεν έχουμε καταλάβει απέναντι σε τι. Στην ίδια τη ζωή τελικά. Στην ίδια τη ζωή. Μεγάλη τρικλοποδιά. Πολύ μεγάλη τρικλοποδιά αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας βάζουν τρικλοποδιά. Ουσιαστικά δεν έχουμε να μοιράσουμε. Λέμε ότι δεν έχουμε να μοιράσουμε με τους Τούρκους τίποτα. Δηλαδή έχουμε να μοιράσουμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Λοιπόν, εντάξει, φεύγουμε, ξεφεύγουμε από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το κείμενο το συγκεκριμένο. Η δική μου η γωνιά ήταν αυτή, ναι. Το είδα στην αρχή, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ο άνθρωπος με ενδιαφέρε πιο πολύ. Εγώ θα πω πάνω σε αυτό ότι αυτό που περιγράφει ο Μπάμπης είναι η διαδικασία προφανώς που κάθε ηθοποιός κάνει για να πλησιάσει ένα έργο. Δηλαδή καταγγέλεις παρουσιάζοντας κάτι, δεν βγαίνεις κουνώντας το δάχτυλο. Απλά στην περίπτωση του δικού μου ρόλου, αυτό που με ενδιέφερε ήταν ότι ο Φέλιξ επέλεξε ένα νέο κορίτσι και αποφασίζει ένας νέος άνθρωπος, όπως είναι ο συγγραφέας, να χρησιμοποιήσει τη δύναμη μιας νέας κοπέλας. Βάζει και τις γυναίκες πια στα πράγματα. Γιατί το έχουμε ξεχάσει, και όσο και αν λέμε για ισότητα και διάφορα τέτοια πράγματα, πρέπει λίγο και να το υπογραμμίσουμε. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα αυτά που γίνανε, προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είδαμε πια ότι τα κορίτσια κατεβαίνουν, τα κορίτσια έχουν αυτονομηθεί, έχουν δύναμη. Και πια και οι άντρες θα αντιμετωπίσουν ως ισότιμα. Γιατί είναι πολύ φρέσκο αυτό. Μπορεί να μην το παραδεχόμαστε, αλλά είναι πολύ φρέσκο. Και με ενδιαφέρει πολύ η δύναμη που έχουν πια οι νέες. Στη μετεφηβική ηλικία, θα λέγαμε. Δεν μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είναι μεστομένη και έχει εμπειρίες. Είναι πολύ νέο πλάσμα αυτό που βγαίνει και έχει τέτοια δύναμη. Σε βαθμό που ακυρώνει τον πατέρα της. Γιατί δεν είναι η ακύρωση μονάχα ενός συστήματος, είναι και η ακύρωση του θεσμού της οικογένειας, της δικής της οικογένειας. Και του προτύπου, ναι. Ο Μπάτσος και η κόρη του, σκηνοθετημένη από την Κατερίνα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 στο Volt, Μελενίκου 26, Γκάζι Βοτανικός.